Την ώρα που η κυβέρνηση ποντάρει στη βαριά βιομηχανία της Ελλάδας στον τουρισμό, την ίδια στιγμή το Υπουργείο Τουρισμού αδιαφορεί για τις υποδομές οι οποίες βρίσκονται στη δικαιοδοσία της. Είναι δημόσια περιουσία του Υπουργείου Τουρισμού, η οποία καταραίει γιατί δεν έχει δοθεί κάποια ιδιαίτερη έμφαση στις οχλήσεις που υπάρχουν κατά καιρούς και από μένα. Αντί να αξιοποιηθεί, καταραίει. Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες από ξενοδοχείο στην περιοχή Κοκκίνη Χάνη, το οποίο έχει αφαιθεί στην τύχη του τα τελευταία 10 χρόνια, με τον Διευθυντή του ΙΕΚ, του Υπουργείου Τουρισμού στο Ηράκλειο, Γιώργο Κερασιώτη, να μας περιγράφει την τραγική κατάσταση που επικρατεί. Πριν 35 χρόνια έγινε όλο το συγκρότημα των κτισμάτων, εξυπηρετώντας κατά βάση ένα μεγάλο συγκρότημα, το οποίο είναι το ΙΕΚ το σημερινό, το οποίο ήταν παλιά το ΕΠΑΣ, επαγγελματικές σχολές δηλαδή, και το ξενοδοχείο. Ουσιαστικά το ένα εξυπηρετούσε το άλλο. Εδώ και 10 χρόνια άλλαξε ο θεσμός της εκπαίδευσης από ΕΠΑΣ και έγινε ΙΕΚ και παράλληλα κλείσαν οι κωδικοί του ξενοδοχείου και το ξενοδοχείο πλέον είναι ανενεργό. Και όμως αυτό το ξενοδοχείο, το οποίο αποτελεί δημόσια περιουσία, δεν λειτουργεί από το 2011 μέχρι σήμερα. Το ξενοδοχείο διαθέτει 108 δωμάτια με δυνατότητα επέκτασης και βρίσκεται σε μια έκταση φιλέτο 40 στρεμάτων. Είναι μια έκταση 40 στρεμάτων, φιλοξενεί μέσα γήπεδο τένις, γήπεδο μπάσκετ, φιλοξενεί μια πανέμορφη πισίνα, ήταν τουλάχιστον τότε, και αρκετούς χώρους κηπευτικών. Αλλά καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά συντηρούνται με νύχια και με δόντια, γιατί δεν υπάρχει πλέον προσωπικό ξενοδοχείο. Από το Υπουργείο εκφράζεται ενδιαφέρον, το μόνο θέμα είναι ότι δεν δίνεται μια κέρια λύση για να μπορέσει να ενεργοποιηθεί και να λειτουργήσει το ξενοδοχείο με οποιαδήποτε μεθοδολογία, είτε με ενοικίαση από ιδιώτη, είτε εξιδίων πόρων. Η τεράστια αυτή έκταση περιφράχθηκε από τον Διευθυντή του ΙΕΚ σε μια προσπάθεια διαφύλαξης της περιουσίας του δημοσίου. Όμως εξακολουθεί να αποτελεί ξέφραγο αμπέλι με ό,τι κινδύνους αυτό συνεπάγεται. Είναι ξέφραγο αμπέλι γύρω-γύρω και είναι δύσκολο και η καταγραφή από κάμερες κτλ. Κατά καιρούς μπαίνουν άνθρωποι, κυρίως χρήστες που είναι δύσκολο να ελέγξει ο φύλακας. Πρόσφατα είχαμε και φωτιά σε ένα παχτά. Είχαμε φωτιά σε ένα δωμάτιο. Κάποιοι χρήστες χρησιμοποίησαν ό,τι χρησιμοποίησαν και μπήκε μια φωτιά στο κλιματιστικό με σκοπό τη ρύπανση όλο το δωματίο. Για το επίμαχο ξενοδοχείο, το οποίο παραμένει κλειστό εδώ και 10 χρόνια, έχουν κατατεθεί διάφορες προτάσεις για την αξιοποίησή του, όμως δεν έγινε το παραμικρό. Έχει εκφραστεί κατά καιρούς μεγάλο ενδιαφέρον από ιδιώτες και δεν είναι στη δική μου δικαιοδοσία, είναι στη δικαιοδοσία του Υπουργείου να κάνει κάποια κίνηση να διασωθεί η περιουσία που καταραίει. Τα δωμάτια είναι κλειδωμένα. Η κατάστασή τους είναι ότι έχουν το βασικό εξοπλισμό, δύο κρεβάτια και δύο κομμωδίνα. Θα φύγουν αυτές οι εικόνες. Εμένα θα ήταν ευχής έργο να μπορέσει κάποτε να αξιοποιηθεί, για να μπορέσει παράλληλα να αξιοποιηθεί και το ΙΕΚ, γιατί ξέρετε ότι όταν έχεις ένα νεκρό κτίριο δίπλα, η νέκρα του κτιρίου επηρεάζει άμεσα και τις υπόλοιπες δομές. Άραγε, υπάρχει όραμα και βούληση από τους αρμόδιους, οι οποίοι την ίδια ώρα εναποθέτουν τις ελπίδες τους στον τουρισμό.